Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσκητε της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και εις ασθενείς ημών. Έλε και το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφείλματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλάτες ημών. Και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου του Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Με τα πνεύματων δικαίωτε τελειωμένων την ψυχή του δούλου σου σώτεραν άπαξον η λαμβαστή εις την μακαρίαν ζωή την παράση φιλάνθρωπε εις την κατάπαυσιν σου Κύριε ψυχήν του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος. Σα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ο Θεός ημών το καταβασισάτης και τα σωδήνα ζήσας των βεπαιδημένων. Χριστός Κύσσασα, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε την ψυχή του δούλου σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και θεόμεθα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού, Σάββα ιερομονάχου, φτύτερος του ιερού ναού τούτου, και υπέρ του συγχωρήθηνε αυτό παμπλημέλημα εκουσιώντε και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού εν τα ειδίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεσιν του παραυτού αμαρτιών, παρα Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών εν της όμεθα του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Ευχαριστούμε Σε Κύριε Θεός ημών, ότι Σου μόνο το ζήν αθάνατον και η δόξα κατάληπτος και το έλεος αμέτρητο και η φιλανθρωπία άφατος και η βασιλεία διάδοχος και ο Κέστη προσωποληψία παρασύ Κύριε, πάση γραμμθόπους το κοινό του υπέταξας χρέους του όρου του καθέντος. Διώσε και τεύουμε Κύριε Θεός ημών, τον δούλο Σου Σάββα ιερομόναχο, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενόμενο, τίτορος του ιερού ναού τούτου, του πνευματικού του κέντρου και πάντων ημών, παραπελπίδα να στάσου ζωή σε αιωνίου και μηθέντα, εν κόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ανάπασον. Και ως περαιτή της γης, εν τη εκκλησία σου λειτουργών αυτών κατέστησας, ούτω και εν το ουρανίο σου θυσιαστήριον άδειξον Κύριε. Επί ανθρώπων πνευματική αξία κατακοσμήσας, επί αγγέλων της ειδόξα κατάκατε πρόσδεξαν. Αυτός επί της γης τη ζωή αυτού εδόξα σας. Αυτός δε και την έξοδο του βίου αυτού εν της όρου των Αγίων σου ποιήσεων και το πνεύμα αυτού με τα πάντων των απαιώνα σε έβαλε στις άντων συνέρχνησον. Ότι η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση και κοιμημένου δούλου σου Σάββα ιερό μονάχου,
αδελφού και συλλήτρου ημών και ενωμένου πτήτερος του Ιερού Ναού του του Χριστέω Θεός ημών και ζει την δόξα να αναπέμπωμε και το ανάρχος ο Πατρίν και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός ο πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η ελεησόν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός σου των θάνατων καταπατήσας των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν του κόσμου σου δωρησάμενος. Αυτός Κυρία ανάπαυσον την ψυχή του και κοιμημένου δόλου σου, Σάββα Ιερομονάχο Πατρός και Συλλειτουργού ημών και ενωμένου κτήτωρος του Αγίου Ναού τούτου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο πλωρό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα, δίνει, λύπη και στεναγμός, πάνω αμάρτημα το παραυτού πράκθεν εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστεν άνθρωπος όσο ζήσετε και ουκ αμαρτήσει, σιγάρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει, σε δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και όνομα σου αλήθεια. Κύριε Δεϊθόμε, η ελεησόν. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του και κοιμημένου δουλού σου Σάββα Ιερομονάχου, Πατρός και Συλλειτουργού ημών και ενωμένου Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον. Ο και νεκρών και ζώντα την εξουσία έχουμε από τους αθάνατος βασιλεύς και αναστάσει εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου Αφημητρός των Αγίων Δόξων, Βατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Τετραημένου Λαζάρου και πάντων των Αγίων, και την ψυχή του και κοιμημένου δούλου σου Σάββα Ιερομονάχου, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου, τίτωρος του Ιερού Ναού τούτου. Εν σκηνές δικαίων τάξης, αμήν. Κόρτης Αβραάμ αναπάψει, αμήν. Δικαίων συνακμίσε. Αμήν. Αυτό δεν συγχωρείσαι, ημάς δε λέει, και σώσαι ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Όλοι μαζί. Αιώνια. Σάββας, ο αείμνηστος γέροντας όλων μας και κτήτορος του Ιερού Ναού τούτου, του Αγίου Γεωργίου, του Πνευματικού Κέντρου και ό,τι υπάρχει στον χώρο αυτόν, μαζί με τους πολύτιμους συνεργάτες του, βρίσκεται εν κόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ. Σήμερα ημέρα Κυριακή, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Επιμενάρχης μας και όλοι εμείς, τελέσαμε την ανέμακτον ιερουργία και προσευχηθήκαμε ο υπουράνιος Θεός και Πατέρας μας να αναπαύσει τον αείμνηστο γέροντα εκεί που επιθυμούσε η καρδία του. Γιατί οι περισσότεροι από εσάς, μικροί και μεγάλοι, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Αυτό που ο γέροντας εγκήρυτε σε όλους σας, αυτό που προσπαθούσε ο γέροντας μέσα από την εξομολόγηση ήταν να μας τραβήξει όλους στη Βασιλεία των Ουρανών, να κερδίσουμε τον Παράδεισο, γιατί είναι ανώφελο και ανόητο εμείς που ζούμε μέσα στην Εκκλησία
και γνωρίζουμε τόσα πολλά πράγματα να χάσουμε το παράδεισο. Και το ένα και μοναδικό που έθλιβε την καρδιά του γέροντα είναι πρώτα και κύριο οι χριστιανοί να μην γευθούν τα κάλλη του παραδείσου. Αυτός λοιπόν που πιστεύω ότι προγευόταν τα κάλλη του παραδείσου προσπαθούσε σε όλους εσάς τα πνευματικά του παιδιά να γευθούν αυτή τη χαρά, να γευθούν αυτή την ανεκλάλλητη δόξα, να ατενίσουν τον Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Αυτός ήταν ο καθημερινός αγώνας του γέροντα. Να απομακρύνει δηλαδή όλους τους ανθρώπους από τις παγίδες του διαβόλου. Να απομακρύνει το διάβολο μέσα από τη ζωή μας. Να μην βρίσκεται μπροστά μας. Εμείς οι χριστιανοί να ξέρουμε ότι μπροστά μας βρίσκεται ο Χριστός. Και όπου ο διάβολος ανοίγει παγίδες, ο γέροντας με την προσευχή του, με τις ευχές του, με το σταυρό του, με το πετραχύλι του, έκλεινε τις παγίδες αυτές, απομάκρυνε τον διάβολο από τη ζωή μας, έτσι ώστε να μπορούμε χωρίς ενδιασμούς, χωρίς προστριβές και προβλήματα, χωρίς πάθη ακόμα και ελαττώματα, να προσευχόμαστε στον Τριαδικό Θεό, να μπορέσει για μας και για τον καθέναν από μας και από εσάς να ανοίξει η πόρτα του Παραδείσου. Σήμερα λοιπόν που πλαισιώνουμε το ιερό του μνήμα, όπου βρίσκεται σήμερα το κεκοιμημένο σαρκείο του, όλοι εμείς τα πνευματικά τους παιδιά και εμείς οι νεότεροι κληρικοί που υπηρετούμε και συνεχίζουμε τον αγώνα του γέροντα σε αυτή την ενορία του Αγίου Γεωργίου Καρέα, αλλά και μέσα στο ναό τον οποίο αφιερώσαμε και ο Σεβασμιότατος και όλοι μας στο ναό του Αθώου του Αγίου Σάβα, εις τιμή και μνήμη του αείμνης του γέροντος, να ευχηθούμε και να προσευχηθούμε ο γέροντας να πρεσβεύει στο θρόνο του Θεού, έτσι ώστε και η οικογένειά του, οι συγγενείς του, όλοι εσείς τα πνευματικά του παιδιά, εμείς οι ιερείς και όλη η ενορία του Αγίου Γεωργίου Καρέα, να μην κολλιόμεθα από όσα ο διάβολος εμποδίζει στη ζωή μας, αλλά εδραίοι και αμετακίνητοι στην πίστη και στα έργα των Αγίων Πατέρων να προχωρούμε τον δρόμο του αγιασμού και της θεώσεως και να ευχηθούμε και να παρακαλέσουμε και την Κυρία Θεοτόκο σε λίγο που ξεκινάει η νηστεία της του 15 Αυγούστου και αυτή να έρθει αρρωγός, να έρθει πρέσβυρα, έτσι ώστε κανείς από μας να μην χάσει τον παράδεισο, κανείς από μας να μην βρεθεί στο σκοτάδι, κανείς από μας να μην χάσει την ελπίδα του, να μην χάσει τη χαρά του, να μην χάσει το φως. Γιατί το φως είναι ο Χριστός. Ο Χριστός χθες και σήμερα ο Αυτός εις τους αιώνας. Να ευχόμαστε λοιπόν ο γέροντας να πρεσβεύει και να εγκαιτεύει για όλους μας. Να έχουμε την ευχή του. Καλό 15 Αυγούστου.